θέσουμε και τα θέματα που είπε ο πρόεδρος γενικότερα της υγείας, αλλά ειδικότερα των ετοπικών δομών υγείας που μας απασχολούν περισσότερο. Αναφέρθηκε πολύ εκτεταμένα, κυρία Μάλιου, για το θέμα της υποστελέχωσης. Εγώ θα το φωτίσω από μια άλλη πλευρά, η οποία επιτείνει το πρόβλημα, και αυτό είναι οι αναστολές. Αυτή τη στιγμή, 6 συνάδελφοι και από τις 2 δομές βρίσκονται σε αναστολή ή σε δυνητική αναστολή. Τι εννοώ, ότι έχουν νοσήσει κάποια στιγμή, όπως τους δίνεται το δικαίωμα, έχουν επανέλθει με επιστοποιητικό νόσηση, στο οποίο όταν λήξει η ισχύ του, θα ξαναβγούν σε αναστολή, όπως γνωρίζετε, μέχρι 31/12. Αυτό δημιουργεί προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά, όσο και αν σας φαίνεται ο αριθμός κατά πολύ τιμή μικρός, διότι πρόκειται για συναδέλφους που υπηρετούν σε πολύ κέρια πόστα και των 2 νοσοκομείων, και η απουσία έστω και ενός θα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό η λειτουργία τους.